Γεια σας. Θα κάνουμε μια εστία, ένα τέρμα για ποδόσφαιρο. Θα το κάνουμε μινιατούρα. Απλώς θα σας δείξω πώς γίνεται, για να είναι στέρεο, για να μην πέσει και χτυπήσει κανένα παιδάκι. Λοιπόν, παίρνουμε μια λαμαρίνα 2 χιλιοστά. Το κάνουμε γωνία. Αυτό είναι για να κάνουμε τη γωνία πάνω. Έστω και από τη μία πλευρά να βάλουμε, θα γίνει πολύ στέρεο. Εάν θέλουμε να το κάνουμε μετακινούμενο, θα κάνουμε ακριβώς έτσι. Δηλαδή θα βάλουμε μια κλάπα κάτω, περίπου στο ύψος που θέλουμε να δώσουμε την εστία μας. Εντάξει, και ένα πλάγιο μετά δίπλα, τα οποία θα τα βιδώσουμε, όχι θα τα καρφώσουμε, τα καρφιά θα φύγουνε. Θα το βιδώσουμε. Τώρα, εάν θέλουμε να κάνουμε μέχρι και 3 μέτρα μια εστία, 6 επί 6 ξύλο είναι μια χαρά. Αν θέλουμε να κάνουμε πιο μεγάλο, εκεί θα πάμε 7, 8, ακόμα και 10. Αν θέλαμε να το κάνουμε 5-6 μέτρα δηλαδή, όπως είναι και τα κανονικά, που είναι 12 επί 12. Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε τώρα, παίρνουμε τη γωνία και τη βιδώνουμε εδώ ακριβώς. Και στο ένα και στο άλλο. Τις τρύπες που θα κάνουμε θα είναι λίγο πιο μέσα, έτσι, για να μπορεί να βιδώσει το ξύλο, όχι στις άκρες. Πάντα βίδες μεγάλες, για να βιδώνει καλά. Εγώ τώρα το κάνω έτσι για να σας δείξω. Βάζουμε κρούλικες. Προσέχουμε τη γωνία, γιατί όπως θα τη βιδώσουμε έτσι θα μείνει. Πρέπει να βάλουμε μια γωνία ή ένα κουτί που είναι, που έχει γωνία. Βιδώνουμε 6 βίδες το ένα, 6 βίδες το άλλο. Ωραία. Έγινε και αυτό. Από την πίσω πλευρά τώρα, είπαμε και γωνία να μην βάλουμε, δεν πειράζει, έτσι όπως είμαστε. Και μία λάμα με σκέτες, με, να βάλουμε δηλαδή βιδίτσες, θα το κρατήσει. Αν θέλετε βάλτε και γωνία πάλι. Από κάτω τώρα θα πάρουμε πάλι το ξύλο έτσι ακριβώς εδώ, το οποίο θα το βιδώσουμε πάλι από κάτω με βίδες, μεγάλες βίδες, για να μπορεί να αντέχει, για να το μετακινάμε. Αν θέλετε να το βάλετε μέσα στη γη, θα αφήσετε περισσότερο, μισό μέτρο περίπου, για να το βάλετε. Ακριβώς έτσι πάλι εδώ πάμε, για να μπορούμε να το μετακινάμε. Και εδώ βάζουμε κάμποσες βίδες, 4-5 βίδες, για να μπορεί να γίνει η δουλειά μας. Και κατόπιν παίρνουμε το πλάγιο. Πάλι το πλάγιο με βίδες. Τρυπάμε μία για να πάει κάπως έτσι. Το ξύλο το τρυπάμε πρώτα με το τρυπάνι, για να μπορέσουμε να το βιδώσουμε άνετα. Προσέχουμε την κλίση για να έρθει ευθεία η εστία. Εδώ είμαστε μια χαρά. Και πάνω βίδες. Όλα με βίδες. Η εστία μας είναι έτοιμη.
Ακριβώς έτσι θα γίνει. Τη μετακαινάμε, τη βάζουμε όπου θέλουμε. Πίσω το ακριβώς μπορούμε να βάλουμε ένα διχτάκι. Εάν βάλετε στο έδαφος από την εστία αυτά που είναι τα κάθετα, πίσω ακριβώς εδώ πέρα, πάνω, μπορείτε να βάλετε ένα ξύλο, μία κλάπα, περίπου στο 70-80 πόντους, να τη βιδώσετε εδώ πάνω για να πέφτει το δίχτυ. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για να μην βάλετε κόντρες και τίποτα άλλο. Απλώς έτσι μία κλάπα, όχι τέτοιο ξύλο, ένα πλακέ, όπως έχουμε αυτά εδώ. Πιάστε το με 5-6 βίδες απάνω και είστε μια χαρά. Η εστία μας. Έτσι. Και καλά γκολ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.